Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε πάντοτε. Δεν έχουμε λόγους να μην αισθανόμαστε εσωτερική πληρότητα όταν κάνουμε πνευματική ζωή. Όταν ασκούμε τον εαυτό μας κάθε μέρα και λίγο περισσότερο σε ένα πνευματικό αγώνα και όλα μας φαίνονται σαν μια πρόκληση για αυτόν τον αγώνα, ακόμα και οι αντικσοότητες και οι συμφορές και οι δυστυχίες. Να σκεφτόμαστε πάντοτε την αιώνια ζωή, όπου ξεπληρώνουμε εκεί, ξεπληρώνονται μάλλον, οι δυστυχίες με αιώνια ευτυχία και να κάνουμε υπομονή. Σκεφτήκαμε αγαπητοί μου φίλοι και σήμερα να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά που είχαμε μιλήσει και σε άλλες περασμένες μας εκπομπές, όπως είναι το θέμα του τέλους του κόσμου, όταν τελειώνει δηλαδή η ιστορία, το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, και να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις πάνω σε μερικά θέματα, γιατί σήμερα κυκλοφορούν, όπως είπαμε, τα κατά συνθήκη ψεύδι, τα ψεύδι τα οποία περνάμε αβασάνιστα σαν αλήθειες. Έχουμε την παλιά ρίση του Σοκράτη, εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα γνωρίζω ότι δεν ξέρω τίποτε. Ίσως έλεγε το εξής, κατά μερικούς ερμηνευτές, δεν γνωρίζω τίποτα με βεβαιότητα. Αυτά που αντιλαμβάνομαι μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά έχουμε μια τρομερή αντίφαση ιστορική, όταν έρχεται ο Χριστός και λέει τελείως αντίθετο πράγμα του Σοκράτη, λέει «Είμαι η αλήθεια». Δηλαδή, ό,τι θα σας πω θα είναι ακριβές και αληθινό, σωστό και γνωστικό. Άρα η αλήθεια είναι η τελειότης. Είναι αυτό που ο άνθρωπος όταν μάθει, κάτι και καταλάβει, η ψυχή του ελευθερώνεται από την πλάνη και το σκότος. Μπορούμε λοιπόν μετά Χριστό να πούμε ότι εμείς δεν ξέρουμε τώρα τίποτα όπως ο Σοκράτης? Θα λέγα πως όχι. Δεν είναι η στιγμή τώρα, η ιστορική στιγμή, να λέμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Διότι έχουμε διαφωτιστεί επαρκώς από τον Κύριο και σε πολλά θέματα. Γι' αυτό ο σημερινός αγνωστικισμός, οι άνθρωποι οι οποίοι λένε μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, μπορεί και αλλιώτικα, αυτοί οι αγνωστικιστές του 21ου αιώνα μας βρίσκουν τελείως αντίθετους. Ίσως να μην γνωρίζουμε κατά βάθος ορισμένες έννοιες. Ίσως να μην γνωρίζουμε κατά βάθος τι είναι ο Χριστός. Αλλά οι πολλές απορίες, οι υπαρξιακές απορίες των προηγουμένων φιλοσόφων έχουν υπό το φως της διδασκαλίας του Χριστού αυληνθεί, έχουν εξηγηθεί, έχουν λάβει μια πραγματικά δυνατή ερμηνεία και υπόσταση. Δεν μπορούμε λοιπόν οι σύγχρονοι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί, και θα έλεγα όχι μόνο οι λεγόμενοι, αλλά οι ουσιώδεις, οι ουσιαστικοί, οι πραγματικοί χριστιανοί, να λέμε ψάχνουμε για την αλήθεια όπως έψαχνε ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Περικλής και όλοι αυτοί οι αρχαίοι οι οποίοι ψηλαφούσαν, θα λέγαμε, μέσα στο σκοτάδι ορισμένα φώτα. Εμείς, σε εμάς δεν είναι έτσι. Μετά τον Χριστό ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Διότι μας τα λέει ο ίδιος ο Χριστός αυτά. Τι μας λέει? Θα πω μερικά μόνο παραδείγματα για να μπούμε στο θέμα. Λέει ο Χριστός, λέγει ο Ιησούς, ο Θεός έκανε δύο ανθρώπους, άνδρα και γυναίκα επίησε αυτούς. Εδώ τώρα που σηκώνει και που μπορούν να ρωτήσει κανείς ότι πρώτα έφτιαξε ο Θεός τον πίθηκο και μετά τον άνθρωπο, ή μάλλον εξελίχθηκε ο άνθρωπος από έναν πίθηκο. Αφού λέει έφτιαξε, κατασκεύασε, επίησε δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Και το λέει αυτό ο Ιησούς στην περίπτωση του διαζυγίου, για να μην χωρίζουν δηλαδή. Διότι οι Φαρισαίοι έλεγαν τότε ότι επιτρέπεται να δώσουμε διαζύγιο σε μια γυναίκα και είπε ο Χριστός ότι όχι όπως το κάνετε εσείς για έναν οποιοδήποτε λόγο, κανονικά δεν πρέπει. Και ο Μωυσής κατ' οικονομία σας είπε να δείτε τα αποστάσεις, δηλαδή ένα χαρτί, έδινα στις γυναίκες ένα χαρτί,
που ήταν η νόμιμη τους απαλλαγή από τον γάμο. Έκανα λοιπόν δύο ανθρώπους ο Θεός, άνδρα και γυναίκα. Είναι δυνατόν τώρα εμείς να ρωτάμε αν ο άνθρωπος, από πού προέρχεται ο άνθρωπος? Είναι ποίημα του Θεού κατευθείαν. Απευθείας επίησε άνδρα και γυναίκα και μάλιστα από χώμα, ένα υλικό που είναι φθηνότερο από τη σάρκα του πιθήκου, γιατί ο πιθήκος έχει κάποια σχετικότερη αξία από το χώμα. Μας λέει επίσης ο Ιησούς, το τέλος του κόσμου θα είναι όπως τον καιρό του Νόε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Επισφραγίζει με τον καλύτερο και δυνατότερο τρόπο ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν λέει παραμύθια και ο κατακλυσμός δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά είναι μια πραγματικότης. Τι πραγματικότης? Ότι ο Νόε υπήρξε και ότι οι άνθρωποι τότε ήταν ανυποψίαστοι και δεν ήξεραν τι θα γίνει αργότερα. Και όταν ο Νόε τους έλεγε ότι σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός και γι' αυτό φτιάχναν αυτή την κυβωτό, τον περιγελούσαν, τον έλεγαν τρελό. Όπως και σήμερα οι πολλοί άνθρωποι θα νομίσουν τρελό εκείνον ο οποίος θα τους πει ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Ότι αυτός ο κύκλος θα κλείσει. Αυτή η κοινωνία των ανθρώπων θα τελειώσει με την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ίσως να μην μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε πότε, σε 1, 2, 3, 100, 5, 10. Δεν μπορούμε να πούμε, διότι θα γίνουμε ψευδοπροφήτες. Διακινδυνεύουμε όπως οι Ιαχωβάδες να δίνουμε ημερομηνίες οι οποίες δεν βγαίνουν. Ας το προσέξουμε αυτό. Δεν δίνουμε εμείς ημερομηνίες, αλλά ανάβουμε ένα κόκκινο φως. Και λέμε ότι φτάνουμε, πλησιάζουμε. Σε αυτή τη γενιά, στην επόμενη γενιά, δεν ξέρουμε πότε, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Και το τέλος του κόσμου θα βρει τους ανθρώπους ανυποψίαστους, που και απροετοίμαστους βέβαια, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει προετοιμαστεί, ευνηδιάζεται. Όταν ξέρει ότι θα γίνει η επίθεση την τάδε ώρα, τη νύχτα, από τον εχθρό, ετοιμάζεται και τον αποκρούει. Όταν δεν ξέρει όμως ευνηδιάζεται. Όπως ευνηδιάστηκαν στην Νινεβή οι Νινεβίτες, που πανηγύριζαν ένα γεγονός, ήπιαν, έτρωγαν, χόρευαν και εκείνη την ώρα μπήκαν οι εχθροί και τους μάλλον έριξαν ένα ποτάμι που ήταν εκεί, το υπέσκαψαν κατά κάποιο τρόπο και με αυτόν τον τρόπο μπήκαν μέσα μαζί με τα νερά και τους έκαναν, τους κατέστρεψαν. Όπως με το δούλιο Ιώπο είπε ο Οδυσσέας, κατέλαβε και νίξε την Τρία. Σε μια παρόμοια στιγμή που οι Τρώες αλάλαζαν και επιφημούσαν για την επιτυχία τους που έδιωξαν τον Αχιλλέα και τους άλλους. Τι μας λέει λοιπόν εδώ? Ότι να μην είμαστε ανυποψιαστοί και άσχετοι, αλλά υποψιασμένοι και σχετικοί με το πώς κλείνει αυτός ο κόσμος και αυτή η ιστορία. Δόξα του Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που έχουν καταλάβει την αλήθεια αυτών των λόγων και προετοιμάζονται. Τα ήξερε αυτά ο Σωκράτης και ο Πλάτων, μπορούσαν να συλλάβουν καθαρά μέσα στο νου τους πότε θα ερχόταν ένας χρόνος που θα τελείωνε η ανθρώπινη ιστορία? Όχι βέβαια. Γι' αυτό και δεν μίλησαν για συντέλεια ούτε ο Πλάτωνας ούτε ο Σωκράτης. Και ό,τι είπαν ήταν φήξεις αφήξεις, δεν ήταν πράγματα σταθερά όπως αυτά που έχουμε στον Ευαγγελικό Λόγο. Έχουμε μιλήσει κι άλλοτε, αγαπητοί φίλοι, για τους εχθρούς της Παλαιάς Διαθήκης, στους οποίους έχουμε απαντήσει και λέμε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Θεός με την Καινή Διαθήκη. Απλώς αναφερόμαστε σε άλλα χρόνια, σε άλλες εποχές, γι' αυτό και αλλάζουν ορισμένα πράγματα νομοθετικά ή εθιμοτυπικά κλπ. Από την Καινή στην Παλαιά. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει με πάμπολες προφητείες την είσοδο του Χριστού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και να ξέρετε πως ερμηνεύεται χριστολογικός. Δίχως να φαίνεται για τους αδαείς, μιλάει για τον Χριστό προ Χριστού. Τον έχει μάλιστα και κεντρικό πρόσωπο, δίχως να φαίνεται. Αλλά
για τους μύστες, αυτούς που γνωρίζουν και αυτούς που εξετάζουν τα πράγματα και προχωράνε στη γνώση με το ενδιαφέρον που δείχνουν καθημερινά, διότι αν δεν υπάρχει καθημερινό ενδιαφέρον και υπάρχει ενδιαφέρον μια φορά το χρόνο, όταν πηγαίνουμε το Πάσχα στην Εκκλησία ή τα Χριστούγεννα, δεν κάνουμε τίποτα. Μελέτη χρειάζεται του Λόγου του Θεού. Ψάξιμο, συναναστροφή, ανταλλαγή γνώσεων. Μεγάλη μελέτη χρειάζεται. Όχι αγχώδης μελέτη, αλλά καθημερινή, συστηματική μελέτη. Ένα άλλο επιχείρημα αυτών που απεχθάνονται κατά κάποιο τρόπο την Παλαιά Διαθήκη και τη θεωρούν μια διαθήκη ενός άλλου Θεού, κατωτέρων ανθρώπων όπως λένε, και κάνουν λάθος, λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη μιλάει άσχημα για τους Έλληνες και φέρνουν διάφορα εδάφια που λέει για τους Έλληνες, για τους Φιλιστέους οι οποίοι ήταν κρητικής καταγωγής, μάλλον οι Φιλιστέοι, και λέει θα σας καταστρέψω γι' αυτό και για εκείνο το λόγο. Στρέφεται λοιπόν, ας πούμε, 4-5 φορές η Παλαιά Διαθήκη κατά των Ελλήνων. Ναι, στρέφεται όμως 500 φορές κατά των Ισραηλιτών, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Εναντίον των Εβραίων στρέφεται 100 φορές περισσότερο. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και ο λόγος του ισχύει για όλα τα έθνη ανεξαιρέτως. Δεν κάνει διάκριση εθνών. Αν και το Ισραήλ το έχει σαν ένα λαό περιούσιο, όπως λέει ο Μωυσής και η Παλαιά Διαθήκη, εν τούτης δεν πάβει να ταλαιπωρεί τους Ισραηλίτες όποτε ξεφεύγουν από το σχέδιο του Θεού. Όχι με πειθαναγκασμούς, αλλά με κάποιες παιδαγωγικές τιμωρίες. Διαβάστε και θα δείτε. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Μωυσής, ο Θεός μας εγκατέλειψε και πάθαμε εκείνο. Γι' αυτό το λόγο σκοτώθηκαν εκείνοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο κλπ. Επειδή φεύγουν από το Θεό και πηγαίνουν με το Βάλ και με τους ειδωλολάτρικους θεούς. Αυτό μισεί ο Θεός, την ειδωλολατρία. Δεν αρέσει του Θεού. Είναι ζηλότυπος, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και όντως, δεν θέλει να πιστεύουμε σε αλλότριους θεούς, αλλά μόνο στον αληθινό Θεό. Κατηγορούν λοιπόν και τον Αβραάμ ότι έδωσε τη γυναίκα του στο Φαραώ, άρα είναι ένας αμαρτωλός. Κάποιος τον είπε και μαστροπό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν ξέρει να διαβάσει την Καινή Διαθήκη, θα διαβάσει καλύτερα. Φοβήθηκε για τη ζωή του και έκανε αυτόν τον ελιγμό. Ίσως να μην έπρεπε να το κάνει αυτό, κατά μία ηθική έτσι πολύ αυστηρή, αλλά εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε ότι και αυτός ο Αβραάμ, παρόλο που ήταν φίλος του Θεού και αγαπητός του Θεού, ήταν άνθρωπος. Έκανε λάθη, έκανε αμαρτίες, έκανε ξαστοχίες, έκανε σφάλματα. Δεν είναι προσέπαινο τα σφάλματα των Αγίων, ούτε προσέπαινο είναι εκείνο που έκανε ο Δαβίδ που πήγε με τη γυναίκα του Ουρίου. Ήταν αμαρτία αυτό που έκανε ο Δαβίδ, γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Άθαν και τον έλεγξε. Ακόμα και οι Άγιοι, όπως ο Δαβίδ, όπως ο Αβραάμ, ο Νόε και πολλοί άλλοι, κάνανε σφάλματα. Αυτό δείχνει το ρεαλισμό της Αγίας Γραφής και θέτει τους Αγίους αυτούς ανθρώπους για παραδείγματα να μην πέσουμε κι εμείς στα σφάλματα που έπεσαν αυτοί. Παρόλο που δεν είμαστε εμείς Άγιοι, εντούτοις τα παραδείγματα των Αγίων μας παραδειγματίζουν, μας προβληματίζουν και μας φέρνουν σε κάποια καλύτερη θέση. Ο Δαβίδ, σαν άνθρωπος και αυτός, αμάρτησε και μετενόησε. Αυτά είναι παραδείγματα ιστορικά προς αποφυγή των σφαλμάτων που και οι Άγιοι άνδρες ακόμη έκαναν και θα κάνουν. Και ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, αλλά αυτό δεν είναι εναντίον του Χριστού, ούτε εναντίον της Καινής Διαθήκης επιχείρημα. Να πούμε, κοίταξε, η Καινή Διαθήκη είναι ένα βιβλίο πολύ κακό. Ξέρετε, ένας εκεί πέρα πρόδωσε τον δάσκαλό του. Πρέπει με διάκριση να διαβάζουμε τα πάντα. Μήπως του Πέτρου η άρνηση δεν κατηγορείται, μήπως ο Χριστός ο ίδιος δεν τον έλεξε τρεις φορές που του είπε «Ιε του Ιωνά αγαπάς με» τρεις φορές και λυπήθηκε ο Πέτρος, λέει, γιατί σαν να αμφισβητούσε την αγάπη του. Βεβαίως μετά από εκείνο που έκανες, αμφισβητώ για την αγάπη σου και σε ελέγχω για αυτό που κάνεις. Τι έπρεπε να του πει, μπράβο που μαρνήθηκες μπροστά στους ανθρώπους και ορκίστηκες κιόλας. Ο Χριστός είπε, ήρθα να εκπληρώσω, να συμπληρώσω και όχι να καταργήσω τον νόμο και τον Μωυσή και τους προφήτες.
Ο ίδιος αναφέρεται στον Αδάμ και την Εύα λέγοντας «Άσε, άρσεν και θύλι επίησε ο Θεός τον άνθρωπο». Αναφέρεται στον Νόε, όπως είπαμε προηγουμένως, «Όσπερο καιρός του Νόε, αμέριμοι θα είναι οι άνθρωποι και κατά το τέλος του κόσμου βέβαια». Επίσης στα Σόδομα και στα Γόμορα διαβάζουμε στο Ματθαίο ότι ο ίδιος μας βεβαιώνει πώς έγινε ο Αδάμ και η Εύα. Αυτό που είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή, ότι τους κατασκεύασε ο Θεός από χώμα. Είμαστε κατασκευασμένοι από το Θεό. Από αυτή την τελείως άχρηστη ύλη που λέγεται χώμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο άνθρωπος είναι ένα άχρηστο αντικείμενο επειδή έγινε από χώμα. Επίσης ο Κάιν και ο Άβελ. Από Άβελ έως Ζαχαρίου μας λέει ο Χριστός. Δηλαδή τι. Παίρνει παράδειγμα τον Άβελ και τον Ζαχαρία για να δηλώσει τους εκλεκτούς ανθρώπους του Θεού. Λέει οι δίκαιοι άνθρωποι από Άβελ έως Ζαχαρίου, Ιού Βαραχίου κλπ. Άρα επιβεβαιώνει ότι υπήρξε ο Αδάμ και η Εύα, η πρωτόπλαστη, ο Νόε, ο κατακλυσμός, ο Άβελ, ο Ζαχαρίας. Μιλάει για τον Αβραάμ, όχι ως μυθολογικό πρόσωπο όπως λένε μερικοί, αλλά ως υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο. Και όντως ο Αβραάμ υπήρξε. Μιλάει για τον Μωυσή. Ο Μωυσής λέει είπε για το διαζύγιο, το αποστάσιο. Είπε λέει ο Κύριος τον άλλο Κύριό μου. Άρα πιάνει όλο το ιστορικό φάσμα, Αδάμ, Εύα, Κάιν, Άβελ, Νόε, Αβραάμ, Ζαχαρίας, Δαβίδ, Σολομών, Μωυσής και άλλα, τα οποία εάν θα τα παραθέταμε εδώ θα παίρναγε πάρα πολύς χρόνος. Αυτά τα στοιχεία τα οποία καταθέτει η Παλαιά Διαθήκη αναγνωρίζονται άξια εμπιστοσύνης και στην Καινή Διαθήκη από τη θεόπνευστη ομιλία και από το λόγο του ίδιου του Κυρίου. Και τώρα να σχολιάσουμε λιγάκι ελάχιστα τις εντολές. Ο κόσμος μας λέει να εκδικήσει τον εχθρό σου. Πόσα φιλμ δεν έχουμε δει, και ειδικά οι δυτικοί το έχουν αυτό, ότι η εκδίκηση είναι ένα θεάριστο πράγμα, εφόσον σε αδίκησε κάποιος, να αδικήσεις και εσύ με τον ίδιο τρόπο αυτόν που σε αδίκησε. Όμως η Καινή Διαθήκη και ο Λόγος του Θεού μας λέει να συγχωρείς τον εχθρό σου. Δεν επιτρέπει την εκδίκηση ο Θεός. Η κοσμική νοοτροπία μας λέει να έχεις ελεύθερο σεξ. Όποιον θέλεις, φτάνει να μην παραβαίνεις τον κανόνα της προσωπικής, να μην βιάζεις τον άλλον, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να πας και με άντρες, οι άντρες με άντρες, οι γυναίκες με γυναίκες κλπ. Τίνει η σύγχρονη ηθική να αποδεχθεί αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι είναι τελείως αντίχριστοι κανόνες, να το έχουμε υπόψη μας. Διότι ο Χριστός και πλαγίως αλλά και ευθέως ευλογεί το γάμο και την αφιέρωση στο Θεό. Αυτές τις δύο καταστάσεις ευλογεί. Ούτε τις προγαμιαίες σχέσεις ευλογεί. Και έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι κι αν έχει κάποιος προγαμιαίες σχέσεις να μην απελπιστεί, να μετανοήσει, να σταματήσει, να παντρευτεί αυτήν που έχει προγαμιαίες σχέσεις αν πρόκειται να προχωρήσει το πράγμα και αν εξομολογηθεί και σταματήσει αυτό το πράγμα μέχρι το γάμο του, συγχωρείται από το Θεό. Έστω και αν έχει αρχίσει άσχημα, αν τελειώσει καλά, ο Θεός τον συγχωρεί. Αλλά δεν συγχωρεί τον άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει αντίθετα στις εντολές του. Συνέχεια προγραμμιαίες σχέσεις για 5, 10, 20 χρόνια, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το θέλει ο Θεός. Και έχει πάρα πολλές συνέπειες, τις οποίες καταλαβαίνει εκείνος ο οποίος πράττει αυτό το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού πράγμα. Ο κόσμος ζητάει να δεις ανέμελα και ελεύθερα. Ο Θεός μας λέει να ζεις ελεύθερα αλλά προσεκτικά. Να ζεις ελεύθερα. Εννοεί εσωτερική ελευθερία και με προσοχή. Δηλαδή τι θα πει προσοχή. Προσοχή θα πει να εκτελείς τις εντολές του Χριστού. Ο κόσμος λέει όποιος ξέρει. Ο κόσμος μας λέει ότι ποιος ξέρει αν υπάρχει παράδεισος και κόλασης. Με αυτό το πράγμα που λέει, καταργεί τον Χριστό.
ο οποίος μας βεβαιώνει ότι υπάρχει και σατανάς και παράδεισος και κόλασης. Ποιος είμαι εγώ να πω ότι δεν υπάρχει σατανάς τη στιγμή που ο ίδιος ο Κύριος μιλάει για αυτό το πρόσωπο και λέει μάλιστα ότι επειράστη από τον σατανά, τον επείραξε ο σατανάς με τρεις πειρασμούς στην έρημο. Το αναφέρουν και οι τρεις ευαγγελιστές. Μπορώ εγώ τώρα να έρθω και να πω ότι δεν υπάρχει σατανάς και να είμαι χριστιανός, αφού να αποδογυρίζω τα λόγια του Χριστού. Βγάζω ψεύτη το Χριστό. Εάν πω ότι δεν πειράζει για τις προγραμμιές σχέσεις, δεν υπάρχει σατανάς, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κόλαση και παράδοση. Αν τα πω αυτά τα πράγματα, δεν βγάζω ψεύτη τον ίδιο τον Χριστό. Πώς μπορεί να είναι ένας χριστιανός και να λέει τέτοια πράγματα. Επίσης ο κόσμος λέει το άλλο μεγάλο ψέμα χοντροειδές, ότι η Αγία Γραφή είναι γραμμένη από τους παπάδες, λέει. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Η Αγία Γραφή γράφτηκε από τους παπάδες, δεν γράφτηκε από τους τέσσερις ευαγγελιστές, εκ των οποίων οι δύο μάλιστα ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ζωής του Χριστού, έφαγαν, έζησαν μαζί του, ήπιαν μαζί του, περπάτησαν μαζί του, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τα θαύματά του. Ο Ματθαίος και ο Ιωάννης δεν είναι μαθητές του Χριστού, αυτόπτες μάρτυρες. Και ο Λουκάς δεν είναι ακόλουθος του Παύλου, μια ζωή. Και ο Μάρκος δεν είναι ακόλουθος του Πέτρου. Ο Μάρκος που ήταν μικρότερος από τον Πέτρο, πολύ μικρότερος και μικρότερος από τον Χριστό, βέβαια, από την ηλικία του Χριστού, που ήταν παιδί όταν σταυρώσαν τον Χριστό ο Μάρκος, ούτε ακόμα 20 χρονών, 16-17 χρονών ήταν ο Μάρκος, μπήκε όμως μέσα στην ομίγυρη, μπήκε μέσα στους μαθητές και τους Αποστόλους, τους παρακολουθούσε στις περιοδίες τους ο Μάρκος. Και έτσι είναι και αυτός ένας αυτόπτης μάρτυρας των μεταποστολικών, της μεταποστολικής εποχής, της μεταχριστών εποχής, των πρώτων μεταχριστών χρόνων. Παρακολούθησε ο Μάρκος ακόμα τον λιθοβολητισμό του Στεφάνου, γνώρισε τον Παύλο, γνώρισε τον Πέτρο, γνώρισε τον Ιάκωβο, γνώρισε τους μαθητές του Χριστού. Και κατόπιν έγραψε στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ, ο Μάρκος. Στην ελληνική γλώσσα παρακαλώ ο Ματθαίος, στην ελληνική γλώσσα παρακαλώ ο Ιωάννης, στην ελληνική γλώσσα παρακαλώ ο Λουκάς, ο Έλληνας ιατρός από τη Συρία. Είναι ψέματα όλα αυτά. Δεν είναι γραμμένη από τους παπάδες η Αγία Γραφή, είναι γραμμένη από τους τέσσερις Αποστόλους. Και γι' αυτό όποιος ερευνά μαθαίνει και ξέρει ότι και η επιστήμη της αρχαιολογίας επιβεβαιώνει με 100.000 σφραγίδες ότι όντως αυτοί οι τέσσερις έγραψαν τα Ευαγγέλια αυτά. Τι γλωσσολόγοι, τι αρχαιολόγοι, τι παπυρολόγοι, τι ερευνητές, τι καθηγητές πανεπιστημίων, τι ιστορικοί. Η επιστήμη με μεγάλη προσοχή παρατήρησε όλα αυτά τα φαινόμενα. Την παραμικρή λέξη από τα Ευαγγέλια, αν μοιάζουν με τα άλλα Ευαγγέλια που βρέθηκαν άλλους καιρούς, δηλαδή τα ίδια Ευαγγέλια τα αντιγραμμένα. Και έτσι έρχεται σήμερα η επιστήμη και μας λέει ότι τα Ευαγγέλια αυτά είναι τόσο γνήσια όσο κανένα άλλο έγγραφο της ανθρωπότητας. Πιο γνήσια από τον Πλάτωνα, πιο γνήσια από τον Σοκράτη, από τον Θουκυδίδη, από τους τραγικούς, από τον Όμηρο, είναι τα Ευαγγέλια. Στέρεα πατάνε στη γη αρχαιολογικά, φυσιολογικά, ιστορικά και υπό το μικροσκόπιο πάντοτε των αρχαιολόγων και των ερευνητών και των μελετητών των διαφόρων κωδίκων. Κώδικες λέγονται εις παράγματα διάφορα κομμάτια που βρέθηκαν από τα Ευαγγέλια. Διότι μπορεί να μην βρέθηκε ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, να βρέθηκαν κομμάτια εδώ. Άλλα κομμάτια στο Βατικανό, άλλα στο Άγιον Όρος κλπ. Αυτά είναι συγκρίσιμα. Τα πιάνουν και τα βλέπουν. Έχουν κώδικες, δηλαδή Ευαγγέλια, από το 120 μετά Χριστόν, 150 μετά Χριστόν, 180 μετά Χριστόν, 200 μετά Χριστόν κλπ. Πάρα πολύ, 40.000 κώδικες έχουν φωτογραφίσει. Αυτή η επιστήμη που λέγεται αρχαιολογία παρακολουθεί βήμα προς βήμα όλους αυτούς τους κώδικες των Ευαγγελίων και τους χρονολογεί με μεθόδους, τους κοιτάει με το μικροσκόπιο, τους περνάει από ακτίνες λέιζερ κλπ. Είναι ολόκληρη επιστήμη.
και έρχονται και λένε ότι τα γράψαν οι παπάδες. Για να τους πεις. Δηλαδή από ανθρώπινα μυαλά βγήκαν αυτά. Δεν βγήκανε από το στόμα του Χριστού τα λόγια αυτά που έγραψαν οι Απόστολοι. Ήτανε δυνατόν οι Απόστολοι να παραποιήσουν τα λόγια του Χριστού? Και αν ήταν έστω ένας Απόστολος, θα μπορούσε να είχε γράψει. Αλλά τώρα διασταυρώνουμε τέσσερις Αποστόλους. Τον Απόστολο Παύλο Πέμπτο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν τον Ιάκωβο Έκτο και τον Ιούδα που έχουμε του άλλου Ιούδα επιστολές, και αυτός είναι ο έβδομος μέσα στην Καινή Διαθήκη που πιστοποιεί και σφραγίζει τα προηγούμενα που εγγράφτηκαν αλλά και τα δικά του. Ο κόσμος, επίσης αγαπητοί φίλοι, μιλάει για χρήμα, για δόξα, για εκτίμηση, πράγματα τα οποία τα συχαίνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε για τα λίγα λεφτά που έχει ο άνθρωπος για να ζει. Δεν μιλάμε για τη λίγη εκτίμηση που μπορεί να έχει στο περιβάλλον του. Δεν μιλάμε έστω για την πολλή εκτίμηση που μπορεί να έχει, αλλά με τίμιο τρόπο αποκτημένη αυτή την εκτίμηση για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σοβαρός, είναι επιστήμονας κλπ. Και έχει μια παγκόσμια εκτίμηση. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για εκείνη την εκτίμηση την οποία θέλει να την έχει μέσω των χρημάτων, μέσω της δόξης, μέσω της ψεύτικης αυτής κοσμικής νοοτροπίας. Οι μεγάλοι αστέρες, τα μεγάλα ονόματα, οι μεγάλοι συγγραφείς, το Νόμπελ τάδε κλπ. Κλπ. Βαρύκτουποι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στο τέλος θα πούνε, θα μετανιώσουν για αυτά που κάνουν. Λεφτά, δόξα και τιμή λοιπόν είναι πράγματα τα οποία ο χριστιανός πρέπει να τα έχει υπόψη του και να τα αποφεύγει στο βαθμό που του χαλάνε την πνευματική ζωή, καταστράφει και την πνευματική ζωή των άλλων. Αν όμως είναι κάποιος χρήσιμος άνθρωπος και έχει γράψει ένα χρήσιμο βιβλίο, όπως είναι πολύ Άγιοι, ο Άγιος Νεκτάριος δεν έγραψε χρήσιμα βιβλία και είναι ο Θεός τον έκανε, του έδωσε την εκτίμησή του και τον έκανε Άγιό του. Αυτό είναι θεάρρος. Επίσης ο κόσμος λέει να αγαπάς τους φίλους αλλά να μισείς τους εχθρούς. Και όλες οι άλλες θρησκείες εκτός από τον χριστιανισμό αυτό διακηρύττουν. Πρόσεχε τους εχθρούς σου. Έτσι να τους εκδικήσεις, να τους αυτόνεις, να τους ταλαιπωρείς, να τους βιάζεις. Ο χριστιανισμός είναι ο μόνος ο οποίος, ο Χριστός και ουδής άλλος, είναι εκείνος ο οποίος είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας και ευεργετείτε τους εχθρούς σας. Ο κόσμος όταν δεν έχει χρήματα, λίγο ψυχή και λέει απελπίζεται και λιγοπιστεί και πολλοί αυτοκτονούν. Να το προσέξουμε αυτό. Η αυτοκτονία είναι αυτοκτονία και αν γίνεται για τα χρήματα είναι κακό πράγμα. Για οτιδήποτε να γίνεται η αυτοκτονία δεν έχει κάποιο ελαφρυντικό. Εκτός από τις βαριές περιπτώσεις ψυχοπαθών. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, αν αυτοκτονεί κάποιος για την τιμή του, είναι πάρα πολύ άσχημο για το Θεό. Αν αυτοκτονεί κάποιος επειδή έχασε τη δόξα του ή το χρήμα του, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Θα συναντήσει κόλαση ο άνθρωπος αυτός, δεν θα βρει εύνοια από το Θεό. Ο κόσμος λέει γίνε πλούσιος και θα είσαι ευτυχής. Λάθος και ψέμα μεγάλο. Διότι ο άνθρωπος που κοιτάει τα πλούτη και δεν κοιτάει την ψυχή του, σιγά σιγά ο χρόνος του τελειώνει, αυτός ο γήινος χρόνος και μένει στο μηδέν. Όπως έχουμε παραδείγματα από πολλούς πλουσίους, όπως είδαμε στο τέλος πως κατάντησαν σε αισχρό τέλος. Ο πλούτος λοιπόν δεν φέρνει ευτυχία. Και είναι πολύ δύσκολο να κυβερνήσεις καλά τον πλούτο. Λίγοι είναι σαν και αυτόν που είχε τον πλούτο, σαν τον Αβραάμ, που τρώγανε από αυτόν χιλιάδες άνθρωποι. Συντηρούσε δηλαδή ουσιαστικά σαν πατέρας μια τεράστια οικογένεια. Αυτός ο πλούτος είναι πραγματικά θεάρεστος πλούτος. Αλλά ο άλλος πλούτος, ο οποίος είναι εγωιστικός πλούτος, όπως ήταν εκείνος ο πλούσιος και ο Λάζαρος, κολάστηκε ο πλούσιος γιατί άφηνε τον Λάζαρο να πεινάει κάτω από το σπίτι του και δεν του δίνει φαγητό. Είναι, θα μου πείτε αγαπητοί φίλοι, αυτά που λέμε κοινότυπα. Όταν δεν τα εφαρμόζουμε είναι πολύ κοινότυπα. Όταν όμως τα εφαρμόζουμε βλέπουμε ότι έχουν μεγάλο και τεράστιο και πλούσιο ενδιαφέρον ψυχικό και πνευματικό. Είναι κοιτάσματα χρυσού αυτά. Οι πνευματικές απολαύσεις λοιπόν είναι πιο καλές, διαρκούν και μένουν στην ψυχή μας. Οι γνώσεις οι πνευματικές διαρκούν και μένουν στην ψυχή μας και μας δίνουν αισιοδοξία και δύναμη
και δεν μας απογοητεύουν ποτέ. Ενώ οι σαρκικές απολαύσεις στην αρχή είναι γλυκές, αλλά μετά είναι πολύ πολύ πικρές. Αυτά λέει η πείρα όλων των αιώνων, αυτά λέει η Αγία Γραφή, αυτά υιοθετούμε και εμείς από αυτό το βήμα και τα προσφέρουμε με όλη την αγάπη προς εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν προσεκτικά τη ζωή τους και να μην κάνουν τα χοντρά λάθη που έκαναν άλλοι. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τον Franz Collins, το οποίο διάβασα το βιβλίο. Είναι ένας μεγάλος επιστήμονας Αμερικανός, Francis Collins, ο οποίος είναι γενετιστής, αγαπητοί φίλοι, και γράφει για το ανθρώπινο γονιδίωμα. Έκατσε με μια ομάδα ερευνητών από όλο τον κόσμο και μελέτησε το ανθρώπινο γονιδίωμα και βρήκε πράγματα και θαύματα. Πόσους χαρακτήρες έχει μέσα αυτό το γονιδίωμα, δισεκατομμύρια χαρακτήρες έχει για κάθε άνθρωπο. Είναι ένας κώδικας που έχει βάλει ο Θεός μέσα στα κύτταρα των ανθρώπων και όταν έρχεται σε επαφή ο άνδρας με τη γυναίκα και συλλαμβάνει η γυναίκα, μέσα σε αυτό το πρώτο συλληφθέν κύτταρο, ο Άριο, δηλαδή που γονιμοποιείται, μπαίνουν όλοι αυτοί οι κώδικες χαρακτηριστικά πολλών γενεών ανθρώπων, τάξεων ανθρώπων, τα οποία είναι ανεξερεύνητα από τον άνθρωπο, και μπαίνουν εκεί όλοι οι μυστικοί αυτοί κώδικες, πώς θα είναι το παιδί αυτό, αν θα είναι μελαχρινό ή ξανθό, αν θα έχει γαλανά ή καστανά ή γκρίζα μάτια, αν θα έχει ευφυΐα μεγάλη ή μικρή, αν θα είναι κινητικό ή θα είναι αδρανές, αν θα γίνει παχύ ή αδύνατο. Πολλά πράγματα τα οποία προδιαγράφονται. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει την ελευθερία κατόπιν αναπτυσσόμενος να αναπτύξει και άλλους χαρακτήρες, στους οποίους η θέλησή του μπορεί να επιβάλλει στον εαυτό του. Δηλαδή, δεν είναι κακό, νομίζουν μερικοί, ότι είμαστε κομπιουτεραρισμένα όντα. Όχι. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η ανθρώπινη ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι το μεγάλο προνόμιο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο να αυτοδιατίθεται παρόλα τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει. Γιατί αν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πώς θα ζήσει? Θα μου πείτε, κληρονομούνται και μερικοί χαρακτήρες, όπως παραδείγματος χάρη ο ζαχαροδιαβήτης. Κληρονομείται. Έχει ένα 30% πιθανότητες ένας που έχει το γονίδιο αυτό του ζαχαροδιαβήτη να κληρονομηθεί στις επόμενες γενναίες. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν στο τέλος του βγει για καλό ή για κακό. Εξαρτάται πώς θα το χειριστεί αυτός. Ξέρω εγώ διαβητικούς, λόγω της ιατρικής μου ενασχολήσεως τόσα χρόνια, ξέρω διαβητικούς, τους οποίους ο διαβήτης τον χρησιμοποίησαν τόσο καλά και έγινε μέσο για να γίνουν μετρημένοι και σωστοί άνθρωποι. Να μην τρώνε πολύ, να επιβάλλουν στον εαυτό τους μια τακτική τέτοια που τους έφερε σε πολύ καλό. Ενώ άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν διαβήτη και έχουν πάρα πολύ καλή υγεία, να καταστράφηκαν από το πολύ φαγητό, να πάθαν άλλες αρρώστιες όπως είναι, όπως ξέρουμε, υπερχοληστερινεμίες κλπ. Όλα αυτά που προκαλούν παχυσαρκίες, προκαλούν και αυτά ένα θάνατο κακό. Ο Collins λοιπόν, να κάνω μια μικρή κριτική στο σχόλιο και να τελειώσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, αλλά δεν θα τα προλάβουμε. Αμφιβάλλω εγώ, αγαπητοί φίλοι, για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο του Francis Collins, αμφιβάλλω, ένα βιβλίο έχει και είναι σπουδαίο, το ανθρώπινο γονιδίωμα, κάπως το λέει. Αν έδωσε την πρώτη σημασία ο ίδιος ο Collins, το ότι ο Θεός, γιατί γράφει για θεολογία μέσα και εξυμνεί το Θεό, ότι ο Θεός λέει, έχει πάρα πολύ μεγάλο, έχει ευεργετεί στον άνθρωπο σε πάρα πολλά σημεία κλπ. Δεν έχει ψάξει καλά το θέμα του Δαρβίνου. Δεν έχει δει καλά ότι ένα μυρμήγκι ποτέ δεν θα γονιμοποιήσει μια μύγα, μια πεταλούδα ή έναν κοριό. Αυτή είναι η κριτική που κάνω εγώ. Αλλά κάθε αρσενικό έλκεται από ένα θηλυκό του ιδίου είδους προς αυτό. Δεν το επισημαίνει καλά ο Collins, γιατί αυτό είναι ένα επιχείρημα εναντίον της εξελεκτικής θεωρίας, ότι τα ίδια αναμειγνύονται κλπ. Σε δεύτερες φάσεις. Δεν δέχεται, όπως φαίνεται, ότι ο άνθρωπος έχει επαφή με τον Θεό σε βαθμό που να τροποποιηθούν κάποια επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή, ο Collins πιστεύει σε έναν αυτοματικό σύμπαν, το οποίο ο Θεός
έφτιαξε μεν κάποτε, και καλώς το πιστεύει ότι έτσι είναι, το έφτιαξε κάποτε το σύμπαν ο Θεός, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θεός το επιβλέπει το σύμπαν και όπου θέλει επεμβαίνει. Τι είναι τα θαύματα των Αγίων? Δεν είναι επέμβαση του Θεού μέσα στην ομοτέλειά του? Βλέπουμε ξαφνικά μια αρρώστια η οποία εξελίσσεται με μια προσευχή, με μια επίκληση, με δάκρυα του ασθενή προς το Θεό, προς τον Χριστό, προς την Παναγία και τους Αγίους, να διακόπτεται η αρρώστια, να διακόπτεται ένας καρκίνος. Αν υπήρχε αυτή η σκληρή νομοτέλεια που μας παρουσιάζει ο Κόλινς, ο οποίος είναι Προτεστάντης οπωσδήποτε, δεν είναι Ορθόδοξος άνθρωπος, για να ξέρετε τέτοια πράγματα, δεν θα δεχόταν αυτή την τυποποιημένη και άτεγκτη νομοτέλεια του σύμπαντος, αλλά θα έβλεπε ότι υπάρχει το αναπάντεχο, όπως είναι η θεωρία του χάος τώρα που βρίσκουν, ότι ναι μεν ισχύουν όλα αυτά, αλλά ξαφνικά μπορεί σε ένα δευτερόλεπτο να μην ισχύει τίποτα από αυτά. Εκεί βλέπω εγώ κατά κάποιο τρόπο, λίγο να είμαι κάποιος σπουδαίος σαν τον Francis Collins, αλλά ένας που σπούδασε μια επιστήμη εν πάση περιπτώσει και ασχολείται με τη θεολογία, ότι η προσευχή ενός ανθρώπου και τα πολυπληθή θαύματα της Ορθοδοξίας και των Αγίων, πράγματα που οι Προτεστάντες αρνούνται, και την άρνηση αυτή τη βλέπουμε και στον Francis Collins, όχι με τη θετική της μορφή, δεν λέει ότι δεν υπάρχουν Άγιοι και θαύματα ο άνθρωπος, αλλά με το να λέει ότι δεν παραβιάζεται ποτέ αυτή η νομοτέλεια την οποία άπαξ έβαλε ο Θεός ή στον άνθρωπο ή στο σύμπαν, τότε με λίγα λόγια μας λέει ότι το είναι αυτοματιποιημένο το σύμπαν και ο Θεός δεν επεμβαίνει. Αυτό πιστεύουν οι Προτεστάντες και μερικοί Καθολικοί, περισσότεροι Καθολικοί, ότι ο Θεός έβαλε τις ρίζες, έβαλε τα θεμέλια αυτού του κόσμου και τώρα δεν πολύ ασχολείται με αυτόν τον κόσμο. Μα με τι ασχολείται ο Θεός? Ο Θεός δεν ασχολείται με τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν να πιστέψουμε αυτό το πράγμα? Όταν έρχεται ο Χριστός και μας το βεβαιώνει ότι ο Θεός ασχολείται πάρα πολύ με τον άνθρωπο, κάθε στιγμή απασχολείται με τον άνθρωπο, είναι πανταχού παρόν και ακούει τα πάντα και δέχεται τα πάντα και βοηθάει και μας λέει ό,τι ζητήσετε από το Θεό θα σας το δώσει, ό,τι ζητήσετε από μένα θα το πάρετε. Πώς τα λέει λοιπόν αυτά? Άρα πηγαίνει και κόντρα στην ομοτέλεια, ενίοτε κάποτε το θαύμα. Η αποδοχή του θαύματος είναι μια άλλη νομοτέλεια την οποία εκείνη τη στιγμή ο Θεός, για κάποιους λόγους που θέλει αυτός, διότι δεν τα κάνει τα θαύματα όλα ο Θεός όπως τα θέλουμε εμείς, αλλά όπως τα θέλει εκείνος. Να το ξέρουμε αυτό. Είναι λοιπόν Προτεστάντης ο Κόλινς και φαίνεται ότι πιστεύει σε αυτό το αυτοματοποιημένο σύμπαν, το πλήρως νομοκρατούμενο. Είναι ευαγγελικός και δεν βοηθείται από την ορθόδοξη σκέψη. Είναι Προτεστάντης και οι Προτεστάντες από τους παλιούς Φαρισαίους πιστεύουν ότι ο πλούτος είναι δώρο του Θεού και άξιος για αυτούς. Ναι, κάτι άλλο πιστεύουν, μου το εξήγησε ο κύριος Χριστοδούλου, φίλος και θεολόγος. Μου είπε το εξής, ότι οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι ο κόσμος βρίσκεται βέβαια υπό την επίρρεια του Θεού, αλλά ο Θεός τον άνθρωπο τον πιστό, του καλυτερεύει τη ζωή κατά τρόπο διαφορετικό από τους άλλους. Γίνεται δηλαδή μια διάκριση την οποία εμείς δεν δεχόμαστε. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν πιστεύεις δεν πρόκειται να σε κάνει πλούσιο. Αυτοί πιστεύουν εδώ ότι οι πλούσιοι είναι πλούσιοι χάρη στην επέμβαση του Θεού, επειδή είναι καλοί άνθρωποι. Όπως πιστεύαν οι Φαρισαίοι, ότι ήταν δίκαιοι και γι' αυτό είχαν όλα τα αγαθά στα πόδια τους. Είναι μεγάλο λάθος αυτό να το πιστεύει κανείς, γιατί ο Θεός παιδαγωγεί ακόμα και εκείνους οι οποίοι και μπορεί να χάσουν τον πλούτο για να κερδίσουν τον Θεό. Το προσέξουμε αυτό. Και σε ζητήματα και σε παρακλήσεις και αιτήσεις ανθρώπων απαντάει ίσως και την ίδια στιγμή, ανά πάσα στιγμή ο Θεός. Έχουμε εμπειρίες εμείς από αυτά και δεν μπορεί τώρα ο Κόλινς και κάποιος άλλος να μας πει αυτό. Με αυτά δεν θέλω να μηδενίσω την αξία ενός μεγάλου επιστήμονα, αλλά να δούμε ότι πώς παίζει η νοοτροπία των ανθρώπων ακριβώς και στην επιστήμη μέσα, που η νοοτροπία αυτή μπορεί να τροποποιήσει πράγματα. Ο Κόλινς με το κοσμοθεωρητικό του αυτό μοντέλο έχει επιρροές από αυτές τις ιδέες. Και δεν θα το σχολίαζα, αγαπητοί φίλοι, αν ο ίδιος δεν έμπαινε σε θεολογικές έννοιες, όπως ο Θεός είχε λεπτότητα και ακρίβεια στη διάταξη του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Έχει λεπτότητα ο Θεός και ακρίβεια. Ασφαλώς έχει λεπτότητα και ακρίβεια ο Θεός στη διάταξη του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Σου βγάζουμε το καπέλο, κύριε Κόλινς.
Αλλά ο Θεός δεν μιλάει μόνο μέσω φυσικών σταθερών, μιλάει και μέσω παρεμβατικών προσευχών. Και ο ίδιος τις συμπληρώνει, τις τροποποιεί, τις ενέργειές του, κατά το δοκούν το δικό του, διότι δρά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία το έλεος του Θεού. Ένα αληθινός πιστός στο Θεό άνθρωπο και ένας αληθινός πιστός δεν ιεραρχεί τις θρησκευτικές του αξίες ανάλογα με τις σύγχρονες ανακαλύψεις της επιστήμης. Βεβαίως, οι θρησκευτικές αξίες δεν επηρεάζονται από τις σύγχρονες ανακαλύψεις. Αυτό να το ξέρουμε. Γιατί λένε μερικοί, να είδες, ανακαλύφθηκε εκείνο, άρα δεν υπάρχει Θεός. Αυτά είναι κουταμάρες, είναι βλακίες, είναι πεδαριώδη πράγματα. Θα βρούμε το σωμάτιο του Θεού. Και αν το βρει το σωμάτιο του Θεού, τι σημαίνει αυτό? Θα αλλάξει η θεολογία? Η θεολογία δεν αλλάξει, δεν αλλάζει οποιασδήποτε ανακαλύψεις και να γίνουν. Άλλαξε η θεολογία επειδή βρέθηκε η πυρηνική ενέργεια? Ποιος σας είπε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ένα πράγμα που το έβαλε ο Θεός μέσα στην ύλη, αυτή την ενέργεια, την εγκλώβησε εκεί? Ο Θεός την εγκλώβησε. Δεν μπορεί η πυρηνική ενέργεια να πει κάποιον, να ανακαλύφθηκε η πυρηνική ενέργεια και καταργείται η θεολογία. Αυτά είναι κουταμάρες τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε. Και θα τελειώσουμε με αυτό. Δεν ενδιαφέρεται τόσο για τις επιστημονικές σταθερές, ούτε ενθουσιάζεται από τις ακριβείς μετρήσεις ο Θεός. Και ο άνθρωπος ο πιστός δεν πρέπει να ενθουσιάζεται όταν ακούει ένα εκατομμυριωστό του δευτερολέπτου, ένα χρόνο δηλαδή απίθανα μικρό. Και λοιπόν, επειδή μετρήθηκε ένας χρόνος απίθανα μικρός, αυτό σημαίνει ότι εμείς θα ξεχάσουμε τη θεολογία, θα ξεχάσουμε την Καινή Διαθήκη, τα λόγια του Χριστού? Δεν είναι δυνατόν. Ή όταν ακούμε έννοιες όπως 270 έτη φωτός απέχει ένας αστέρας από τον άλλον, λοιπόν, και επειδή απέχει, τι θα πει αυτό? Ότι δεν υπάρχει Θεός? Μη λέμε τέτοια πράγματα τα οποία είναι ασυνάρτητα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και όταν ακούμε ένα εκατομμυριωστό, δισεκατομμυριωστό, δεν να κουμπωνόμαστε και λιγάκι. Και όταν ακούμε 70 έτη και 100 έτη φωτός, να κουμπωνόμαστε λιγάκι. Γιατί αυτά είναι πράγματα θεωρητικά και κανένας δεν μπορεί να αποδείξει ούτε τις ταχύτητες με απόλυτο τρόπο. Είναι θεωρητικά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει στα εργαστήρια από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Αύριο μπορεί να καταργηθούν, να βγουν άλλες αλήθειες επιστημονικές, οι οποίες αυτές να ξεθοριάσουν οι σημερινές. Αλλά εκείνο που δεν θα ξεθοριάσει ποτέ είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και το λέω λέγοντας ότι σκεφτήκατε, ή μάλλον σκεφτείτε, όλα αυτά τα πράγματα που βρίσκουμε εμείς έχουν γίνει από το Θεό. Γιατί ο Θεός έκανε τον κόσμο λίαν καλός. Πολύ καλό, όχι τέλειο, τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Και δεν μπορεί να βρεθεί κάτι που να ακυρώνει το Θεό, ούτε στην ύπαρξή του, ούτε στην πρόνοιά του, ούτε στην παρέμβασή του στον χρόνο και τον χώρο, όποτε εκείνος κρίνει ότι πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό να προσευχόμαστε στο Θεό με όλη μας την πίστη και να πιστεύουμε ότι αυτά τα μυστήρια είναι άλυτα ακόμα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλησιάζει το μυστήριο, αλλά δεν μπορεί να το πιάσει 100% ποτέ, γιατί δεν του το επιτρέπει ο Θεός, ο οποίος θα μας δώσει αυτά τα μυστήρια, αν θελήσουμε, σε μια άλλη διάσταση, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Εξυπνότεροι των ανθρώπων είναι εκείνοι που λύνουν τα μυστήρια της ανθρώπινης καρδιάς, όπως είναι οι Αγιορείτες Μοναχοί και οι Άγιοι, παρά οι μεγάλοι της NASA, που λατρεύεται τώρα αυτό το είδος της επιστήμης, η NASA λέει κλπ. Υπάρχουν επιστήμονες της NASA που γίνανε ιερείς και αρχιερείς. Έχουμε και εμείς τέτοιους, όπως ξέρετε, που ήταν στη NASA μεγάλοι επιστήμονες και έγιναν εδώ ιερείς και αρχιερείς στην Ελλάδα. Υπάρχουν μεγάλοι επιστήμονες από τη NASA που έφυγαν και πήγαν στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια ή στα επισκοπία. Άλλη μέρα, άλλη φορά θα εξετάσουμε για αυτό το θέμα. Πώς μεγάλοι επιστήμονες έχουν φτάσει στο Άγιον Όρος από τη NASA και από άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου ετιμήθησαν με τα ακρότατα και μεγαλύτερα τιμητικά έπαθλα και βραβεία και προτεραιότητες. Μέχρι τότε λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, σε άλλες εκπομπές θα συνεχίσουμε, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Χαίρετε. Χαίρετε Κυρίου.